Μπορεί οι τουρίστε του φθινοπόρου να απολαμβάνουν τι κρουαζιέρε στο Δούναβι, ωστόσο αυτέ είναι εξαιρετικά ρηπογόνε για την ατμόσφαιρα. Μάλιστα το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα μεγάλα ποταμόπλια, αλλά και τι μικρέ βάρκε που αποδεικνύονται επίση γενεσιουργέ αιτίε μολύνσεων. Η Greenpeace καταγγέλει ότι στην περιοχή τη Βουδαπέση το διοξείδιο του αζότου στην ατμόσφαιρα συγκεντρώνει ποσοστά που ξεπερνούν όχι μόνο τα επιτρεπτά από το όρια, αλλά και τα ακόμα χαμηλότερα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Oh. Σε σύνολο 9 ώρων που κάναμε μετρήσει, η μόλυνση ήταν σε επίπεδα άνω του ορίου στι 7. Η συγκέντρωση διοξιδίου του αζότου είναι μεγαλύτερη από την τιμή του ορίου και προφανώ υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία. Αυτέ οι ενώσει προκαλούν καρδιακιακέ παθήσει και αναπνευστικά προβλήματα. Ο απλό κόσμο στην πρωτεύουσα τη Ουγγαρία δεν δείχνει πάντω να ανησυχεί, εκτιμώντα ότι το αεράκι καθαρίζει την ατμόσφαιρα. Δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα, αλλά εξακολουθώ να έρχομαι επειδή ο άνεμο παίρνει μακριά τον μολυνισμένο αέρα. Είμαι ικανοποιημένο από την περιοχή εδώ. Υπάρχουν πολλά δέντρα. Μένω στον πρώτο όροφο και είμαι ικανοποιημένο με την ατμόσφαιρα εκεί. Οι περιβαλλοντολόγοι θέλουν τα τουριστικά σκάφη να αντικαταστήσουν τους παροχημένους κινητήρες, να εγκαταστήσουν φίλτρα εξάτμισης και τα εκατοντάδες πλοιάρια των ξενοδοχείων να χρησιμοποιούν παράκτια ηλεκτρική ενέργεια ώστε να μην χρειάζονται γεννήτριες δίζελ.